έχοντας δεχθεί τα μοίρα και τα αρώματα που στολίζουν τους ανθιφορούντες επιταφίους που θησαυρίζουν μέσα τους το άχραντο σώμα του και προσδοκώντας λαλαμπρινθούμε στις ακτίνες του ανεσπέρου φωτός της Αναστάσεως του. Λιτανεύομαι και απόψε κάτω από τον δικόν μας ελληνικό ουρανό, δίπλα στις ακρογιαλιές του νησιού μας, όπου τα κύματα της θαλάσσης κατά τον λόγο του ποιητή μιλούν και εκείνα ελληνικά και πεπατώντας πάνω σε ένα χώμα βαμμένο με αίμα Αγίων της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεώς μας και ηρώων της φιλτάτης και γλυκητάτης Ελλάδος πατρίδος μας. Λιτανεύομαι το σώμα του Δημιουργού μας, που εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγε, που από το τίποτα μας έδωσε υπόσταση. Λιτανεύομαι το σώμα του μακρόθυμου Θεού, που δεν απεστράφει το πλάσμα του, που απειλωτριώθη από το θεϊκό θέλημά του, αλλά για χάρη του πλάσματός του ήρθε ο ίδιος στον κόσμο και πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση χωρίς την αμαρτία, για να δώσει στον άνθρωπο την δυνατότητα να μην διαπράξει ποτέ πια την αμαρτία, που ανέβηκε επάνω στον Σταυρό, που κατέβηκε στον Άδη και ελευθέρωσε το ανθρώπινο γένος από τα δεσμά του θανάτου, της αμαρτίας και του διαβόλου. Τον Δημιουργό μας, τον Αναδημιουργό μας και τον Ελευθερωτή μας. Λιτανεύομαι όμως εμείς εδώ, στο ακριτικό νησί μας, σε ένα από τα αναρρύθμιτα ζαφύρια που κοσμούν το ελληνικό αρχιπέλαγος, δικά μας απ' αιώνων και έως τη συντελείας των αιώνων, λιτανεύομαι και τον Ελευθερωτή του έθνους μας, εκείνον που πριν από ένα και πλέον αιώνα εχάρισε σε αυτό τον τόπο το πολυπόθητο αγαθό, την ελευθερία, δικό του δώρο στον πρωτόπλαστο, δικό του δώρο στον Έλληνα, την ελευθερία για να ζούμε κάτω από την σκέπη του, την ελευθερία για να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά του, την ελευθερία για να εργαζόμεθα προς δόξαν του ονόματός του. Γι' αυτό, χριστιανοί μου, προσεύχομαι ιδιαιτέρως τούτη την ώρα αυτήν την ελευθερία που για την πίστη μας, για να την κρατήσουμε, να την τηρήσουμε, να τη διδάξουμε στα παιδιά μας, να την κάνουμε στοιχείο της καθημερινότητός μας, και για την πατρίδα μας αγωνίστηκαν οι προγονείς μας. Αυτήν την ελευθερία, το δώρο του Θεού, να τη στείλει απόψε και να λιτανεύσει το άχραντο σώμα του μέσα στα σκοτεινά κελιά των φυλακών της Αδριανουπόλεως, όπου δύο Ελληνόπουλα, δύο Έλληνες στρατιώτες, σάρκα από την σάρκα μας και οστούν από τα οστά μας, ανέτια σε καιρό ειρήνης, βρίσκονται στα χέρια του εχθρού με ιταμές προκλήσεις και ανεπίτρεπτες επιθυμίες στα χώματά μας. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και απελευθέρωσον τους Έλληνας στρατιώτας για να απολαύσουν τα δώρα που εσύ εχάρισες στην ελληνική, στην ορθόδοξη χριστιανική πατρίδα μας. Σε αυτή την πατρίδα μας με την ταυτότητά της, για χάρη της οποίας σας καλώ σαν πνευματικό σας πατέρας, γιατί δεν είμαι μονοφυσίτης να ασχολούμαι μόνο μετά του ουρανού.
Θα ήμουν αιρετικός αν δεν ασχολούμουν και μετά της γης. Σας καλώ όλους να βάλετε τούτο το διήμερο την ελληνική σημαία στα σπίτια σας, για να δουν οι επισκέπτες μας ότι εδώ είναι Ελλάς. Και όπως έλεγε ο συμπατριώτης μας ποιητής Γεώργιος Βερίτης, Γάμα Βερίτης, η Ελλάδα του Χριστού. Η Αγία Τριάς αγιάζει πάντα σημάς, βοηθεί πάντα σημάς και συμπλέει με τους ναυτικούς μας. Καλή Ανάσταση! Thank you.